Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίτη. Καλησπέρα σε όσους μας κάνουν τιμή και μας παρακολουθούν. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα σήμερα, επίτρεψέ μου, έτσι. Βεβαίως. Στους έντιμους ανθρώπους. Στους έντιμους συμπολίτες. Αυτούς δηλαδή οι οποίοι δεν παραβιάζουν ούτε, καλά δεν μιλάμε για κόκκινο, έτσι, δεν πετάνε από τσίγαρο κάτω. Αυτοί που έχουν ένα σταυρό στο χέρι μονίμως και με αυτόν πορεύονται, έτσι. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα αυτό και θα το συνδέσω για να μην θεωρηθεί ότι ξέφυγα και λέω πράγματα που δεν σωστά. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Τέλος πάντων, σήμερα πραγματικά αυτό το θέμα που θα μας αναλύσει σε λίγο είναι πάρα πολύ, όχι μόνο σοβαρό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάποιοι, Βαγγέλη, το σύνδεσαν με τις δασικές υπηρεσίες που δεν είχαν γίνει κάποια, δεν είχαν κάποιες φωτογραφίες, που δεν είχαν, αν θέλεις, απελευθερώσει κάποιες άλλες εκτάσεις δημόσιες κτλ. Τώρα όμως εδώ δεν αφορά ούτε δασικές εκτάσεις, ούτε εμπλέκεται δασική. Και αν εμπλέκεται, αυτά πλέον έχουν ξεκαθαρίσει. Μιλάμε λοιπόν για τους καταπατητές δημοσίων εκτάσεων, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους μία έκταση πάνω από 30 χρόνια και πλέον ξεκινούν οι διαδικασίες ώστε αυτές οι εκτάσεις να γίνουν κατά κάποιο τρόπο νόμιμες. Αυτό δεν μου είπες. Με συγχωρείς, όχι κατά κάποιο τρόπο. Κατά απόλυτο τρόπο. Κατά απόλυτο τρόπο. Δεν θέλω να το πω. Όχι, μα το λες εσύ, το λέει ο νόμος. Το λέει το κράτος. Και δεύτερον, να ξέρεις ότι οι καταπατητές θα έχεις το δικαίωμα να τους αποκαλείς μέχρι να οριστικοποιηθεί η διαδικασία νομιμοποίησής τους. Διότι από εκεί μετά θα είναι κάτοχοι. Σωστό. Αν τους πεις καταπατητές, θα τους κάνουν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Σωστό. Το καταλαβαίνεις. Για να το συνδέσω λίγο με τα προηγούμενα λίγο, ή θα πούνε οι άλλοι τι λέει αυτός τώρα, ξεκίνησε με τους έντιμους και με τους πάνε με το σταυρό στο χέρι. Εδώ συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Και πώς έλεγε η Αίμιση Σαφόρο Νοταρά σε μια ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Τον Μπουρλότο. Όχι, το Σόδωμα και εγώ μπορώ. Ναι, γι' αυτό. Αλλά όχι, μέσα είσαι και με τον Μπουρλότο μέσα είσαι. Μάλλον, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Εδώ, απλά το τροπήσω, εδώ χρειάζεται Μπουρλότο. Δηλαδή είναι να γελάς, να κλαις, να λες. Είναι, Βαγγέλη, αυτό είναι διασταυρωμένο τώρα. Ξέρω ότι έχεις πηγές και ξέρω ότι το έχεις δει, αλλά είναι διασταυρωμένο, όντως ισχύει. Δηλαδή για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μήπως είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι όταν κάποιος έχει 30 χρόνια στη δικαιοδοσία του ή στην κατοχή του. Όχι, εντάξει, κατάλαβα. Με προσέβαλες δημόσια, αλλά το παραβλέπω. Όχι, όχι. Καθόλου το ρωτώ. Διότι πλέον δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Το παραβλέπω, λέω, με προσέβαλες δημόσια, το παραβλέπω, γιατί ξέρω ότι το κάνεις από πρόθεση, αλλά ξετυλίγοντας το ρεπορτάζ, στη συνέχεια αυτά που θα πω, αν μου δώσεις το χρόνο και όσο χρόνο μου δώσεις, γιατί εσύ κάνεις κουμάντο, θα δεις λοιπόν αν είναι δικές μου φαντασιώσεις, αν είναι δικά μου κατασκευάσματα, από κύματα της φαντασίας, προσωπικής φαντασίας μου, ή αν όντως έτσι είναι. Πώς είπε, πώς λέει ο μεγάλος Κουτσούμπας, αυτοί είσαστε. Αυτοί είμαστε, ρε Σιβίκη, αυτοί είναι. Άκου λοιπόν να φρίξεις κι εσύ και όσοι, είπαμε, πάρε με το σταυρό στο χέρι, έτσι, έντιμοι. Γιατί κάποιοι άλλοι ήδη τρίμουν τα χέρια τους. Τι συνέβη λοιπόν. Πρώτα ξεκινάμε από το εξής απλό. Θυμάσαι πότε ξεκίνησε η κατάρτιση και ολοκλήρωση του κτηματολογίου στην Ελλάδα που ήταν επιταγή της τότε Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεκαετία του 2000. Ναι ή όχι. Βεβαίως. Με εξχρονιστική κυβέρνηση, Πασόκ, Σιμίτη κτλ. Υποτίθεται ότι το κτηματολόγιο κάποιο σε κάποια φάση ολοκληρώθηκε, έτσι δεν είναι? Δεν έχει ολοκληρωθεί. Υποτίθεται, λέω, πρόσεχε. Ναι. Βλέπεις, χρησιμοποιώ ρήματα συγκεκριμένα. Ασφαλώς και δεν έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή, 25 χρόνια μετά, το κτηματολόγιο ακόμα δεν ολοκληρώθηκε. Αυτά που γίνονται μόνο στο Ελλαδιστάν και στο Καφριστάν. Πάμε παρακάτω. Δεύτερον. Αφού λοιπόν το κτηματολόγιο δεν ολοκληρώθηκε, κάποιοι φέρονται ως ιδιοκτήτες εκτάσεων οι οποίες είναι αποδεδειγμένα βάσει των ισχυρουσών χαρτών
των πολεοδομιών, των διευθύνσεων αγροτικής ανάπτυξης στις κατατόπους περιφερειακές ενότητες, των δημαρχείων, του δασαρχείου, όπως σωστά είπε προηγουμένως, φέρονται ως καταπατητές εκτάσεων οι οποίες είτε ανήκουν στο δημόσιο, είτε ανήκουν σε δήμους, είτε, όπως είπες, ενδεχομένως κάποιες ανήκουν και στο δασαρχείο, μάλλον είναι και δασικές εκτάσεις ή ημιδασικές. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να τους ανήκουν, διότι είναι δυνατόν ένα σπίτι, ένα συμβίκι να έχει δύο ιδιοκτήτες, σε ρωτάω. Είναι δυνατόν? Όχι, βέβαια. Ένα από τους δύο θα έχει. Ή εσύ είσαι σε ένα ανήκει το σπίτι σου, στον άδειο σου εννοώ, έτσι, υπάρχει συγκεκριμένο ο Μπασακούτη ο Βασίλης, έτσι, λοιπόν, ή στο γείτονα. Δεν γίνεται να το έχετε και δύο το ίδιο σπίτι. Έρχεται λοιπόν η πολιτεία και τι λέει? Αφού περάσαν 30 χρόνια, και λοιπόν, περάσαν 30 χρόνια, το κατέχεις παράνομα, κύριε, φύγε έξω. Ναι, αλλά λέει ο νομοθέτης, δηλαδή οι βουλευτές που κάνουν ρουσφέτια και εξυπηρετούν οι μέτερους, και δεν ξέρω αν το κάνουν για την ψυχή τους, για την ψήφο τους μόνο ή και για τίποτε άλλο. Λέω εγώ τώρα. Ναι, αλλά σου λέει, αλλά αυτό στο καταπατηθέν αυθαίρετο, στην παραλία, ξέρω εγώ, της, να μην πω, της κάτω Λούτσας. Λοιπόν, στο χωριό σου, πώς θέλει το χωριό σου? Στην Ανθυλή. Πώς? Στη Στυλίδα. Όχι, τέλος πάντων, οπουδήποτε, ναι. Στη Στυλίδα. Σύμπαν, ο άλλος έχει χτίσει μέσα στο καταπατηθέν και έχει κάνει σπίτι. Συγγνώμη, σε μια έκταση που δεν σου ανήκει, το αναγερθέν σε αυτή οίκημα είναι νόμιμο ή παράνομο, σε ρωτάω. Είναι αυθαίρετο ή δεν είναι? Κατεδαφίζεται με μπουλντόζες εδώ και τώρα, αν υπάρχει ευνομούμενη πολιτεία, ναι ή όχι. Τι λέει λοιπόν η πολιτεία, αφού τα έχουν τόσα χρόνια οι άνθρωποι, εάν τους χαλάσουμε τη ζαχαρένια τώρα, να τους βάλουμε να πληρώσουν ένα τίμημα και να τα νομοποιήσουν και να γίνουν ιδιοκτήτες. Και μπορεί να πει κάποιος, εδώ πάμε τώρα στο ζουμί, γιατί μου πες αν έχω ρεπορτάζ. Εδώ μιλάνε οι αριθμοί. Και να πει κάποιος ότι ναι, αλλά θα πληρώσετε μπιπ και έτσι το πήρατε, αλλά θα το πληρώσετε τώρα. Άκου λοιπόν, αγαπητή Βίκη. Λέει λοιπόν ο νόμος ότι στο αυθαίρετο αυτό καταπατηθέν μπορεί να καταβάλεις, πρόσεξε, μπορεί να γίνει έκπτωση έως και 80% της αντικειμενικής του αξίας, κρατήσε καλά, και ο ιδιοκτήτης, ο καταπατητής μάλλον αυτού, ο φερόμενος ιδιοκτήτης, το υπόλοιπο 20% της αντικειμενικής αξίας και όχι της εμπορικής. Καταλαβαίνεις τη διαφορά, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Μπράβο. Να το πληρώσεις σε 100 τόσες δόσεις. Με απλά λόγια. Έχεις καταπατήσει ένα οικόπεδο το οποίο σήμερα αποτιμάται η αντικειμενική του αξία σε 100.000 ευρώ. Λέω εγώ ενδεικτικά τώρα. Το 80% γίνεται έκπτωση και μένουν πόσα? 20 χιλιάρια. Και αυτά τα δίνεις πόσες, σε πόσα χρόνια? Σε 100 δόσεις, ναι. Σε 20 χρόνια. Άρα λοιπόν, αισθάνεσαι ότι εσύ ανήκεις στην κατηγορία των μπιπ, ναι ή όχι? Απάντησέ μου μετά από όλο αυτό. Εννοείς. Είδες, μπράβο, μπράβο, μπράβο κυβέρνηση, μπράβο πολιτεία. Καλά κάνατε. Αυτοί οι μάγκες, καλά κάνατε. Τελικά μάγκες αποδείχτηκαν. Το θέμα είναι όλοι οι υπόλοιποι που τα βλέπουν αυτά ή τα ακούνε, ή αν τα ακούνε, εμείς τα λέμε όσοι μας ακούνε, για να τα ακούνε, τι συμπεράσματα βγάζουν. Λοιπόν, στα πλαίσια της περιοδίας του η κυρία Νόνη Δούνια επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Ιγουμενίσσας, τον κύριο Παναγιώτη Νταΐ. Και καλά έκανε. Και δεν είναι η μόνη καταρχήν. Και προχθές ήταν ένας υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, δεν θυμάμαι το όνομά του. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια κυρία υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρεις, όλοι οι υποψήφοι κάνουν τον αγώνα τους. Και καλά κάνουν. Βέβαια. Αλλά ας καταλάβουν όλα, τέλος πάντων, ας καταλάβουν ότι επισκέπτονται τους δημάρχους, επισκέπτονται τον περιφερειάρχη, επισκέπτονται τους φορείς. Ο καθένας θα τους πει καλή επιτυχία, θα τους πει 5 κουβέντες για την περιοχή, έτσι. Και θα φύγει από την υποχρέωση, έτσι για να το πούμε έτσι απλά. Το θέμα όμως είναι εδώ ότι ο κύριος Σύνολος Ιγουμενίτσας, ο οποίος, το έχω πει και άλλη φορά, έχει και διοικητική εμπειρία μεγάλη, έτσι, και background γνώσεων και ικανότητες. Το ερώτημα είναι, θα τις αξιοποιήσει? Αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Είπαμε αρχή άνδρα δείκνηση.
Διότι δεν αρκεί μόνο να διαθέτεις κάποια προσόντα, το θέμα είναι να έχεις σε θέση να τα αξιοποιείς. Προσκυνό όφελος. Άμα λοιπόν προσκρούεις σε συμπληγάδες ή αν δεν έχεις την ικανότητα να επιλέξεις τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση και κάνεις επιλογές για τις οποίες μετανιώνεις την επόμενη μέρα ή σε κάνουν οι ίδιες οι επιλογές να μετανιώσεις και λες τι έκανα, δεν ήξερα, δεν ρώταγα και το δεξί σου χέρι, το αριστερό, το δεξί σου χέρι σε αδειάζει ή το αριστερό σου χέρι, ξέρω εγώ, ας πούμε, σε υπονομεύει, λέω γενικά τώρα εγώ, αυτό είναι μια υπονομένη ιστορία. Αλλά μου κάνει εντύπωση, γιατί ο κύριος Δήμαρχος συζήτησε, όπως λέει ανακοίνωση, με την κυρία Δούνια θέματα που άπτονται του αθλητισμού, συγγνώμη, γιατί η κυρία Δούνια δεν είναι αθλήτρια, δεν είναι... Δεν ξέρω, έτσι, κάτι... Ολυμπιονίκης, τι είναι. Δεν το θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, συζήτησα, λέει, για θέματα του αθλητισμού, που αφορούν τον Δήμο της Σιγουμενίτσας, την ευρύτερη περιοχή, και μεταξύ άλλων ετέθηκε το θέμα της προοπτικής κατασκευής δημοτικού κολυμβητηρίου. Κύριε Δημαρχέ, σε μια υποψήφια ευρωβουλεύτρια του κυβερνώντος κόμματος, ναι, η οποία αν δεν εκλεγεί, πέραβρέχει, έφυγε. Αν εκλεγεί, θα πάει στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, θα εισπράττει τον παχυλό του μισθό και άμα φέρεις και λόγω της θεσμικής της θέσης, δεν ασχοληθεί τώρα με το κολυμβητήριο στο Δήμο Οικουμενίτσας. Αυτά τα θέματα συζητάμε με όλο το σεβασμό στην ιδιότητα, στο θεσμό που εκπροσωπείτε και σε εσάς προσωπικά. Την ταπεινή μου άποψη λέω ότι τα συζητάμε με τα αρμόδια Υπουργεία, με το Υπουργείο Αθλητισμού, έτσι με το Υπουργείο Πολιτισμού, με τα Υπουργεία τα οποία εσωτερικών, τα οποία εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Αυτά έτσι μια επισήμαση με φιλική διάθεση προς τον Δήμαρχο Οικουμενίτσας. Και επίσης με φιλική διάθεση επιγραμματικά θα μου επιτρέψεις να πω με τίτλους κυριολεκτικά σε ένα λεπτό τελειώνω. Απευθυνόμαστε στον Δήμαρχο για κάποια θέματα τα οποία καθημερινά, κάθε μέρα που περνάει, απασχολούν και ταλανίζουν όλο και περισσότερο τους συμπολίτες και δεν βλέπουν να δίνονται λύσεις. Και ασχολούνται στο Δημαρχείο με άλλα πιο σοβαρά. Ενδεχομένως, ανακοινώθηκε ένα ποσό 8,5 εκατομμυρίων για έργα αστικής ανάπλασης κτλ. Αλλά αυτά, κύριε Δήμαρχε, είναι σε μεγάλο βάθος χρόνου. Μπορεί να περάσει και η δική σου θητεία και η επόμενη θητεία και αυτά ακόμη να υλοποιούνται. Εμείς μιλάμε για το σήμερα, για το γενήν έχον, για το εδώ και τώρα, όπως έλεγε και το ΠΑΣΟΚ από το οποίο προέρχεστε. Εντάχει λοιπόν, το είχαμε πει και άλλη φορά, αγαπητή Βίκη, ότι υπάρχουν εσωτερικοί δρόμοι στην πόλη της Οικουμενίτσας που θα σκοτωθεί άνθρωπος. Απεύχομαι να γίνω μάδης κακών, γιατί είναι τέτοιες οι κακοτεχνίες, έχουν γίνει τέτοια σαμάρια από την πολύχρονη χρήση τους. Μιλάμε για δεκαετίες δρόμων τώρα. Έχουν γίνει, υπάρχουν τέτοια, πώς το λένε, τις ΔΕΙΑ καπάκια, υπάρχουν τέτοια έτσι αλλίωση του οδοστρώματος, που ειδικά οι οδηγοί δικύκλων, μοτοσυκλετών ή δικύκλων γενικότερα, κινδυνεύουν να σκοτωθούν χωρίς υπερβολή. Ποιοι είναι οι δρόμοι αυτοί, άμα τους ξέρει ο κύριος Δήμαρχος και μας ακούει, ας στείλει ένα συνεργάτη του σε εμάς. Έχουμε όλη την καλή διάθεση να πάμε να τους υποδείξουμε. Ωραία. Δεύτερον, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. Ενώ η Οικουμενίτσα, το λέγαμε στην προηγούμενη δημοτική αρχή, αλλά αυτή μας αγνοούσε χρόνια. Εντάξει, έχασε τις εκλογές, πήγε σπίτι της. Έχει γεμίσει η πόλη και άμα θέλει πάλι ευχαρίστως που τα υποδεικνύομαι, γεμάτη δρόμοι με αυτοκίνητα που είναι παρατημένα, χωρίς πινακίδες, άλλα αρχίζουν να σαπίζουν και με περιβαλλοντικούς κινδύνους, αλλά και με κατηλημμένες θέσεις που προορίζονται για στάθμευση και ο κόσμος δεν εξυπηρετείται. Υπάρχουν σπίτια και επιχειρήσεις που δεν έχουν συνδεθεί ακόμα με το βιολογικό. Mm-hmm. Αυτό το βάλω με ερώτημα. Για μια ακόμη φορά, έχουν συνδεθεί όλα. Γιατί εμείς βλέπουμε περιοχές που τα λίμματα βγαίνουν έξω. Είναι πράσινα, πρέπει να το κάνουμε. Έχουν άλλο χρώμα από το φυσικό. Δεν είναι το βρόχινο νερό. Ερωτήματα. Κατακλείδη τελειώνουμε. Δημόσιες τουαλέτες. Το λέγαμε και πέρυσι. Το είχαμε ξαναπεί. Αρχή. Δεν υπάρχει τουαλέτα στην Οικουμενίτσα. Το ξαναπεί, ναι. Είναι φοβερό. Έρχεται ο τουρίστας και καλά ο άντρας. Θα πάει και στο δέντρο από κάτω, το λέω έτσι ομά. Η γυναίκα πού θα πάει, είναι κλειδωμένες όλες. Κύριε Δήμαρχε, μην το υποτιμάτε. Και τέλος, ένα ερώτημα που μου απευθύνουν οι συμπολίτες εδώ, τους οποίους αφορά η πέμπτη πολιοδομική ενότητα, και μου μπορώ να το θέσω, και εγώ το κάνω, μεταφέρω τη φωνή τους, αναρωτιούνται και ερωτούν τη Δημοτική Αρχή με την περίφημη πέμπτη πολιοδομική ενότητα που έχει γίνει όχι γεφύρι της Σάρτας,
γεφύρια της Σάρτας, χρόνια και χρόνια τώρα. Τι θα γίνει? Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ.